Thank you.
Πατρότο. Ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νικαία ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Thank you.
και κατά της εαυτήν ειν εφύτευσεν η δεξιά
Θεός, εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε, νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Του Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου και της Ιεράς ημών Συνόδου, Θεοκλήτου Αρχιερέως, των αδελφών και συλλειτουργών ημών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού και των σωμάτων ασφαλείας, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών του Αγίου Ναού τούτου, των κοπιόντων και ψαλόντων εν αυτό, πάντων ημών των προσελθόντων και εν κατανοίξει συμμετεχόντων, εις την τέλεση της ανεμάκου μυσταγωγίας ταύτης, των διευλόγους αιτίας απολυθέντων αδελφών ημών, των εν ασθενείες κατακειμένων και των απανταχού της γης ορθοδόξων αδελφών ημών, μνηστή Κύριος ο Θεός εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία του πάντοτε, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Τον αηδήμων προκατόχων ημών αρχιερέων, Νύφωνος Γερμανούν Αθαναήλ και Δεών Αγαθαγγέλου, Γερμανού Τιμοθέου, Νεοφύτου Μελετίου, των αρχιερατευσάντων εν τη πάλε ποτέ Μητροπόλητα αυτή, των Μογλενών και Εμπορίου, και των Μητροπολιτών Φλωρίνης Πρεσπών και Ορδέας, Ιωαννικίου, Ανθίμους, Μαράγδου, Κωνσταντίου, Πολυκάρπου, Χρυσοστόμου, Ιωακήμ Βασιλείου και Αυγουστίνου, των Μακαρίων και Αηδήμων Τιτόρων και Ανακαινιστών του Αγίου Ναού τούτου και Πασών των Αγίων του Θεού Εκκλησιών, πάντων των υπερδυσπίστεως και της πατρίδος ηρωικώς αγωνισαμένων και ενδόξως πεσόντων, εν της ιερής αγώσιν του έθνους ημών, των γονέων, αναδόχων διδασκάλων και οικείων ημών, των προκεκοιμημένων δούλων του Θεού, Βασιλείου, Δημητρίου, Πέτρου, Μαλαματής, Ελευθερίας, Κωνσταντίνου, Χρυσούλας, Δημητρίου, Γλυκερίας, Μάρος, Βασιλείου, Χρήστου, Ελπινίκης, Νικολάου, Πέτρου, Ολυμπίας, Βασιλείου, Μακεδονίας, Θεοδόρας, Πετρούλας, Ελευθερίου, Ζαχαρής, Μαρίας, Δημητρίου, Μαρίας, Στεφάνου, Φιλομένης, Φανής, Χρήστου, Ελένης, Μινά, Κατίνας, Παναγιώτας, Ευστρατίου, Σταύρου και Παύλου, υπερών το ιερό του των μνημόσυνων επιτελούμεν και όντα ονόματα εμνημονεύσαμεν εν τη Θεία και Ιερά Μυσταγωγία ταύτη ζώντων τέ και κοιμημένων, μνηστή Κύριος ο Θεός εν τη Βασιλεία αυτού πάντοτε νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Σα
μεγάλο ασκητή και συγγραφέα, τον Άγιο Ιωάννη τον Σιναήτη. Έζησε τον 6ο αιώνα, ήταν ηγούμενος της Μονής του Σινά και συνέγραψε πάρα πολλά έργα ασκητικά, το γνωστότερο εκ των οποίων είναι η κλίμακα του Αγίου Ιωάννου του Σιναή, όπως κυκλοφορεί σε διάφορες εκδόσεις. Συγχρόνως, το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της σημερινής Ευαγγελικής Περικοπής εξιστορεί μία θεραπεία ενός νέου παιδιού, το οποίο ονομάζει σεληνιαζόμενο, δηλαδή θα λέγαμε σήμερα ένας νέος άνθρωπος που από την παιδική του ηλικία, όπως αναφέρει ο Ευαγγελιστής, έπασχε από ισχυρή ψυχική νόσο, την οποία σήμερα θα ταυτίζαμε με τη σχιζοφρένεια. Ο Χριστός λοιπόν, κατεβαίνοντας από το όρο Σταβόρ, όπου έγινε η μεταμόρφωσή του, συναντά μία ομάδα ανθρώπων και μέσα σε αυτούς έναν πατέρα πικραμένο και απογοητευμένο και πονεμένο, επειδή το παιδί του έπασχε από την νόσο που προείπαμε, η οποία όμως ήταν τόσο έντονη που ο ίδιος λέει στον Χριστό πως κάποιες φορές τον οδηγεί μέσα σε φωτιά και κάποιες φορές τον οδηγεί μέσα στα ποτάμια και στις λίμνες, έτσι ώστε να παραδώσει την ψυχή του. Παρ' όλα αυτά όμως, το τέλος δεν έρχεται. Ήταν τόσο επώδυνο που ίσως και να το προτιμούσε. Και παρακαλεί τον Χριστό να τον θεραπεύσει. Ο Χριστός λοιπόν απαντά αυτό που ισχύει για τη θεραπεία όλων μας. Πιστεύεις ότι μπορώ να το κάνω, πιστεύεις εμένα? Και ο πατέρας απαντά, ναι Κύριε, πιστεύω, αλλά βόηθα και εσύ να γίνω ακόμη περισσότερο πιστός. Και έτσι ο Χριστός θεραπεύει το παιδί, το οποίο πέφτει κάτω. Είναι πολύ αναλυτική η Ευαγγελική περικοπή και νομίζουν όλοι ότι είναι νεκρός ο νεαρός αυτός άνθρωπος. Και ο Χριστός τον πιάνει από το χέρι, τον σηκώνει επάνω και θεραπευμένο πλέον του λέει πήγαινε, αλλά πρόσεξε στη ζωή σου να μην αμαρτήσεις, γιατί αυτή η κατάσταση ασθενείας και η θνητότητα και ο θάνατος οφείλεται στην αμαρτία. Κρατώντας λοιπόν εμείς σήμερα από όλη αυτήν την περικοπή αλλά και την εορτή που είναι αφιερωμένη η Κυριακή μας στο ιερό πρόσωπο ενός μεγάλου θεολόγου και ασκητή, μένουμε πολύ σύντομα σε τρία σημεία επιγραμματικά. Πρώτον, ο Χριστός σήμερα αποδεικνύει ότι ο άνθρωπος έχει δημιουργηθεί από ψυχή και σώμα. Είναι δύο τα στοιχεία της ανθρωπίνης οντότητος. Ψυχή και σώμα. Ούτε μόνο ψυχή είναι άνθρωπος, ούτε μόνο σώμα είναι άνθρωπος. Γι' αυτό, όπως και εμείς το κατανοούμε στη ζωή μας, όταν το σώμα πονά, υποφέρει η ψυχή και επηρεάζεται. Και όταν η ψυχή πάσχει, και το σώμα πολλές φορές δεν μπορεί να κινηθεί και να το ακολουθήσει, επειδή, όπως λέει
και η ψυχιατρική επιστήμη, τα φαινόμενα αυτά είναι ψυχοσωματικά. Αυτό αποδεικνύει 18 αιώνες μετά τον Χριστό, και το λέω 18 αιώνες από τη στιγμή που η ψυχιατρική ως επιστήμη αυτά τα ερεύνησε συστηματικά. Δεύτερον, ότι η ανθρώπινη φθορά και ο θάνατος οφείλεται στην απαρτία. Δεν είναι δηλαδή δημιούργημα του Θεού, αλλά απόφαση του ανθρώπου λόγω της ελευθερίας που μας έδωσε ο Θεός. Είμαστε τόσο ελεύθεροι οι άνθρωποι που μπορούμε ακόμη να αρνηθούμε και τον Θεό. Και αυτό πρέπει να το κατανοήσουμε οι χριστιανοί και να αφήνουμε στους ανθρώπους την δυνατότητα, εμείς που είμαστε χριστιανοί, ακόμη και να πιστεύουν σε κάτι διαφορετικό από εμάς. Αυτό μας λέει ο Χριστός μας. Αλλά προσέξτε, μας λέει και κάτι άλλο. Αν θέλετε να πείσετε τους ανθρώπους ότι εγώ είμαι ο Χριστός και ότι εσείς είστε χριστιανοί, τότε αυτό θα το μεταφέρετε με το βίωμά σας. Όχι μόνο με τις θεωρίες, όχι μόνο με τα λόγια, αλλά κυρίως με τον τρόπο που ο κάθε άνθρωπος μπορεί να βιώσει και να μεταφέρει τον Χριστό στην κοινωνία που ζει. Τρίτον, ότι ο άνθρωπος για να αναστηθεί γενικότερα πρέπει να πεθάνει, πρέπει να πέσει κάτω. Όταν ο Χριστός σήμερα θεράπευσε το νέο, έπεσε κάτω και νόμισαν ότι όλοι πέθανε. Αν λοιπόν δεν πέσουμε κάτω, εάν δεν μας γονατίσουν τα προβλήματα της ζωής, εάν δεν μας ισοπεδώσουν με τη γη τα προβλήματα, ο πόνος, ο θάνατος, οι δοκιμασίες μέσα από τις πολλές δυνατές και επίπονες ασθένειες, τότε δεν μπορούμε να πλησιάσουμε την αληθινή ζωή και να καταλάβουμε κυρίως την αξία του βίου, του διαστήματος δηλαδή, που ο καθένας μας θα ζήσει πάνω σε αυτόν τον κόσμο. Διότι όταν ο άνθρωπος είναι δυνατός, ρωμαλαίος, γίνεται εγωιστής, νομίζει ότι μπορεί να καταφέρει τα πάντα χωρίς την βοήθεια του Θεού, δεν κατανοεί τη θνητότητα, και μάλιστα σε μια κοινωνία όπως η σημερινή, οι σύγχρονες κοινωνίες που είναι κοινωνίες του ατομικισμού, που είναι κοινωνίες του ειδόλου που λέγεται το πρόσωπο του καθενός μας, δεν μπορεί κάποιος να καταλάβει ότι οι άνθρωποι ζούμε για τους άλλους. Εάν ζούμε για τον εαυτό μας, είμαστε ανάπηροι, είμαστε δυστυχισμένοι, γιατί και από τον εαυτό μας θα απογοητευτούμε κάποια στιγμή. Αλλά ζούμε για να αγαπούμε τους ανθρώπους, για να προσφέρουμε στην κοινωνία, για να βιώνουμε τον Χριστό και να μεταφέρουμε σε όλους όχι τον θάνατο που καθημερινά αντιμετωπίζουμε στη ζωή μας και το βλέπουμε παντού, αλλά την αιωνιότητα. Ο Χριστός δεν θεραπεύει απλώς τον νέο για να ξεπεράσει την ασθένειά του. Δεν είναι ούτε ψυχίατρος, ούτε φαρμακοποιός για να δώσει συγκεκριμένη αγωγή. Άλλωστε, και αυτό να γίνει, πάλι θα έρθει το τέλος. Ο Χριστός βλέπει μακριά. Ο Χριστός βλέπει στην αιωνιότητα. Ο Χριστός δημιούργησε και ζει τον κόσμο, τον πνευματικό που λέγεται Βασιλεία των Ουρανών και που έχει πλαστεί ο καθένας μας από μας για να πάει. Γι' αυτό το λόγο, λοιπόν, δεν πειράζει όταν πέφτουμε. Δεν πειράζει όταν αστοχούμε. Δεν πειράζει όταν δοκιμαζόμαστε. Ο σοφός λαός λέει, από τα λάθη μας μαθαίνουμε. Και το Ευαγγέλιο λέει πως η πορεία του ανθρώπου είναι
Πτώση και Ανάσταση. Πτώση και Ανάσταση, που σημαίνει αστοχία, μετάνοια και επαναπροσδιορισμός για να συνεχίσουμε στην ζωή μας. Αυτές τις σκέψεις ήθελα σήμερα να μεταφέρω στη ψυχή σας, έτσι ώστε να έχουμε και την δυνατότητα όταν φύγουμε από το ναό και από τη Θεία Λειτουργία να σκεφτούμε και να καλλιεργήσουμε την ψυχή και τον εαυτό μας, πώς μπορούμε να πλησιάσουμε τον Χριστό και να βελτιώσουμε τον εαυτό μας. Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε Ιησού. Ευλογία Κυρίου και έλεος αυτού έλθει έφη μας, τι αυτού Θεία χάρετη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα Συ ο Θεός, η ελπίσιμον, Κυρία δόξα Συ. Δόξα Πατρί, Κύριο και Αγίο Πνεύματι και νίκη, αΐ και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Κύριε λέσο, Κύριε λέσο, Κύριε λέσο, Δεσποτά, γευλόγησο. Ο Αναστάς εκ νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες εις Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου Εντόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτίσου Μίωαν, των Αγίων Εντόξου και Πανεθνών Αποστόλων, από το πρωί
και να δίνει σε όλους εμάς τη χαρά να συνεχιστεί αυτή η όμορφη παράδοση και να έχουμε και νεότερους τέτοιους κληρικούς που θα βοηθούν την Εκκλησία και θα την υπηρετούν και με απλότητα και ταπείνωση, αλλά κυρίως με ορθόδοξο φρόνημα και αγωνιστικότητα. Χρόνια πολλά και αγωνιστικότητα. Κύριε των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημών. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημών.